Κυρίες και κύριοι, το βράδυ του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη στη Λάρισα εφημέρευε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ωστόσο, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου ειδοποιήθηκε να πάει στο νοσοκομείο γιατί είχε γίνει ένα μεγάλο ατύχημα στα Τέμπη και ότι έπρεπε να ανοίξει το τμήμα επιγόντων περιστατικών για να αντιμετωπιστούν γρήγορα οι άνθρωποι, ό,τι πρόβλημα είχαν που φτάνανε στο ΤΕΠ. Ένας από τους γιατρούς που έφτασε στο νοσοκομείο ήταν ο διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπαριώτας, και είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Μπαριώτα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Θέλω να σας ζητήσω να πάμε μία εβδομάδα πριν, να πάμε πίσω και να μου περιγράψετε τα πρώτα λεπτά όταν φτάσατε στο νοσοκομείο. Σας ειδοποίησαν και μετά από κάποια ώρα φτάσατε στο νοσοκομείο. Τι ήταν αυτό που αντικρίσατε? Τα πρώτα λεπτά ήταν πολύ ήσυχα. Βρήκα όλο το νοσοκομείο, όλους τους, στην αρχή τουλάχιστον αυτούς που είχαμε καλέσει, που είχαν κληθεί όπως και εγώ να ανοίξουν το ΤΕΠ. Περιμέναμε έξω από το ΤΕΠ, στο ποτάμι, στη Γεωργιάδου, να δούμε τι γίνεται, κοιτώντας παράλληλα νέα από τα τηλέφωνα, όπου μόλις είχαν αρχίσει να φαίνονται οι αναφορές, οι πρώτες αναφορές στις ειδήσεις, στα ειδησιογραφικά, για ένα τροχαίο, μεγάλο τροχαίο στον Ευαγγελισμό, χωρίς να υπάρχουν ακόμα ιδιαίτερες αναφορές. Κοντολογίες δεν ξέραμε τι γινόταν. Μάλιστα, πολλοί, όπως και εγώ στην αρχή, θεώρησα ότι είναι μάλλον υπερβολή, θεώρησε υπερβολικό. Ότι δεν ήθελα να πιστέψω ότι έγινε κάτι τόσο μεγάλο που χρειάζονται και τα δύο νοσοκομεία, αν θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή άρχισε, ήρθε το πρώτο ασθενοφόρο, κατέβηκαν τα πρώτα δύο παιδιά τραυματισμένα με το φορείο. Άρχισαν τα πράγματα να γίνονται πολύ απτά και πολύ συγκεκριμένα. Αρχίσαμε να βάζουμε σε μια σειρά, να προετοιμαζόμαστε για μεγάλη καταστροφή, να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά και σιγά σιγά για τις επόμενες δύο ώρες είχαμε τραυματίες. Αρκετούς. Όχι πολλούς, όχι πολύ βαριά, αλλά αρκετούς. Και μετά από δύο ώρες περίπου ήρθε ένα στενοφόρο το οποίο είχε ένα πτώμα και δεν έφερε τίποτα άλλο παρά μόνο ένα σάκο με ένα πτώμα. Και από εκεί πέρα πολύ φοβάμαι, είπα τότε σε κάποιο συνάδελφο ότι ή έχει χαθεί η μπάλα πάνω ή δεν έχει άλλους τραυματίες. Και δυστυχώς είχα δίκιο, δεν είχε άλλους τραυματίες. Από τις 3 το πρωί και μετά ελάχιστοι τραυματίες ήρθαν, ήταν περιπατητικοί, ήταν παιδιά, νεαροί συνήθως, που είχαν μικρές βλάβες, είχαν χτυπήσει, είχαν γρατσουνηθεί πηδώντας από το τρένο κτλ. Και αρχίσαν να έρχονται αυτό το τρομερό εφιαλτικό πράγμα, να έρχονται 2-2, 1-1 ασθενοφόρα τα οποία φέρναν νεκρούς. Και εδώ συνεχίστηκε μέχρι νωρίς το πρωί. Και την άλλη μέρα, όπως ξέρετε. Μιλούσατε και με τους συναδέλφους σας στο Πανεπιστημιακό, γιατί ακόμα όπως είπατε ήταν συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Με το Πανεπιστημιακό στην αρχή μιλήσαμε 1-2 φορές, είχαν περίπου το ίδιο, την ίδια στάση. Από ένα σημείο και μετά, όταν οι ασθενείς γίνανε πολύ, οι τραυματίες γίνανε πολύ και έπρεπε, παρόλο που ήμασταν πολλοί, έτσι δεν είμαστε μια συνηθισμένη εφημερία, ήταν όλοι οι ορθοπαιδικοί εκεί, ήταν όλοι οι χειρουργικοί εκεί, ήταν όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου από ένα σημείο και μετά. Στην εφημερία συνήθως είναι 2 γιατροί. Βαριά 3 ορθοπαιδικοί που εφημερεύουν θα είναι στο ΤΕΠ. Σε αυτή τη φάση ήμασταν 8-9. Παρ' όλα αυτά, χρειάστηκε να επικεντρωθούμε στο να μην κάνουμε λάθη, στο να βάλουμε τα παιδιά σε μια σειρά, να ολοκληρώσουμε τις εξετάσεις που γινόταν εξαιρετικά γρήγορα. Η αλήθεια είναι, γιατί και στο ακτινολογικό ήταν οι πάντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από ένα σημείο και μετά ήρθε κόσμος, μέχρι τις 2 το πρωί ήρθαν οι πάντες. Ήρθαν αυτοί που είχαν δουλειά, είχαν αυτοί που δεν είχαν δουλειά, είχαν άνθρωποι που τους καλέσαμε, άνθρωποι που είδαν από τις ειδήσεις ότι κάτι γίνεται και άνθρωποι που τους ξύπνησαν οι συνάδελφοί τους και τους είπαν έλα κάτω. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Έτσι βγάλαμε γρήγορα το φόρτο και απομείναμε με τα 2-3 βαριά περιστατικά που έπρεπε να χειριστούμε μέχρι το πρωί. Εκείνη την ώρα, κύριε Μπαριώτα, πάνω στη δουλειά και στο να μπορέσετε να εξυπηρετήσετε και να περιθάλψετε τους ανθρώπους που ερχόντουσαν, νομίζω ότι καταλαβαίνατε τι γινότανε. Νομίζω ότι κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Σας είπα, τα δύο γεγονότα ήταν το ένα, είμαστε όλοι εκεί, άρα υπήρχε δυνατότητα και λειτουργήσαν όλα αρκετά καλά από την πρώτη στιγμή μέσα στο νοσοκομείο. Και το άλλο είναι ότι το έχω ξαναπεί ότι δυστυχώς δεν υπήρχαν πολύ βαριά τραυματισμένοι ή πάρα πολλοί που ήταν για διασωλήνωση. Είχαν, ας πούμε, αυτό που περιμέναμε από ένα σημείο και μετά που είδαμε ότι πήρε και φωτιά, τις πνευστικές κακώσεις, οι οποίες είναι τρομακτικές και η δυσκολία αντιμετώπιση τους είναι πολύ δύσκολη. Καμένα πνευμόνια, να σου το πω απλά, από αέρια και από καπνούς δεν είχαμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ασθενείς που είχαμε ήταν νέα παιδιά, εύκολα διαχειρίσιμα, σταθεροί ασθενείς οι περισσότεροι που δεν κινδύνευε, θέλω να πω, η ζωή τους. Με αποτέλεσμα γενικά να τα βγάλουμε πέρα σχετικά γρήγορα από αυτή την ιστορία. Το δυστύχημα ήταν ότι, από ό,τι φαίνεται, όσοι ήταν κοντά στη ζώνη της σύγκρουσης δεν επιβίωσαν για να φτάσουν στα νοσοκομεία. Έχετε ζήσει κάτι ανάλογο, κύριε Μπαριώτα, στο παρελθόν?
Έχω μια ανάμνηση από το ατύχημα στην Ημαθία, με τα παιδιά από την Ημαθία, από το Μακροχώρι στα Τέμπη, με το γνωστό ατύχημα με το λεωφορείο και την ταλίκα με τις μελαμίνες. Τότε ήμουνα στο νοσοκομείο, το πανεπιστημιακό, νέος γιατρός. Ανοίξαμε το ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού μόνοι μας τότε, όχι με εντολή. Έτσι, πηγαίναμε ένας-ένας εκεί για να βοηθήσουμε. Τελικά, με έναν συνάδελφο ακόμα που είχαμε την εμπειρία του νοσοκομείου του παλιού, μια και εφημέρευε το νομαρχιακό, κατεβήκαμε στο νομαρχιακό για να δώσουμε ένα χέρι λίγο αργά βέβαια, αλλά είχα την εικόνα και την ατμόσφαιρα. Εκείνο το βράδυ ήταν ένα ανάλογο βράδυ. Πολύ νέα παιδιά, πολύ νεκροί, λίγοι βαριά τραυματίες. Ήταν μια παρόμοια εικόνα δυστυχώς, η οποία ξυπνούσε τέτοιες εικόνες. Κατά τα άλλα, δύσκολα τροχαία, ξέρετε, πολλές φορές. Ένας ασθενής μόνος του μπορεί να σε στριμώξει, να σε αγχώσει, να τον χάσεις κιόλας στα χέρια σου στο ΤΕΠ και δεν χρειάζονται πάρα πολύ για να βγεις εκτός καθημερινότητας με τα τροχαία και με τα ξαφνικά. Υπάρχουν ανάλογες σκηνές. Εδώ τα δύο δύσκολα ήταν το ένα ότι μέσα σε 2 ώρες ήρθαν όλοι. Έτσι. Ήρθαν οι τραυματίες που ήταν σε 2 δύσκολες εφημερίες. Σε 2 δύσκολες 24 ώρες, ήταν σε 2 ώρες. Και το άλλο είναι ότι αυτό που παίρναμε τα παιδιά. Έτσι, το οποίο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο ψυχολογικά να το δω. Από ένα σημείο και μετά ταυτίζεσαι. Σκέφτεσαι τα παιδιά σου, σκέφτεσαι τους γνωστούς σου, σκέφτεσαι τα παιδιά μου που πάνε στην Αθήνα με το τρένο 2 φορές το μήνα. Έτσι, είναι ένα πράγμα πολύ δύσκολο. Ήταν γεμάτο φοιτητές το τρένο. Έτσι. Και παίρναμε κυρίως φοιτητές. Αυτό ήταν δύσκολο πράγμα πολύ. Θα αλλάξω θέμα, κύριε Παριώτα. Μάλλον θα παραμείνω, αλλά θέλω να το δούμε από μία άλλη πλευρά τώρα, γιατί θέλω να αξιοποιήσω και την άλλη σας ιδιότητα, καθώς έχετε υπάρξει βουλευτής Λάρισας και είστε ένας άνθρωπος που εκφράζει την άποψή του, χωρίς να κρύβεται. Θα ήθελα να συζητήσουμε για την κατάσταση του ΟΣΕ στη χώρα μας, αλλά και ειδικότερα στη Θεσσαλία και στη Λάρισα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη έρευνα για το τι συνέβη. Έχουμε δει ωστόσο έγγραφα που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας από συνδικαλιστές που ενημέρωναν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να λυθούν κάποια ζητήματα. Εμείς εδώ στο δελτίο μας, αλλά και σε εκπομπές του καναλιού μας παλαιότερα, έχουμε αναδείξει ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στο εξειδικευμένο προσωπικό που κάλυπτε τις θέσεις για το ΝΟΣΕ, αλλά και λήψεις σε πολύ βασικές για να λειτουργήσει υποδομές, αλλά και για τις αφύλακτες διαβάσεις, που είναι ακόμη ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Τι πιστεύετε, γιατί δεν έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα τόσο καιρό? Νομίζω ότι το θέμα είναι λίγο πιο πολύπλοκο και λίγο πιο μεγάλο. Δεν είναι μόνο ο ΣΕ. Έτσι. Ο ΣΕ είναι μια δημόσια υπηρεσία η οποία έχει κακά χάλια και τα έχει από πολλά χρόνια. Θα σας ζητήσω να σχολιάσουμε και μετά και για τα υπόλοιπα δημόσια. Νομίζω ότι βγαίνουν από μόνα τους. Και ακόμα και στα νοσοκομεία. Αυτό που θέλω να πω, νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα, γιατί αδικούμε εντός εισαγωγικών τον ΟΣΕ. Από την άποψη ότι τώρα είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και έχει γίνει κάτι που συνδέεται με αυτό που είναι τρομακτικό. Έτσι. Και εδώ συζητάμε τα πάντα, φίλοι μου, την ιδιωτικοποίηση, δημόσιο, το ένα το άλλο. Η αλήθεια είναι ότι όλοι ξέραμε ότι ο ΣΕ έχει πρόβλημα. Έτσι. Και το ξέραμε όσοι μεγάλωσαν καλή ώρα σαν εμένα δίπλα στις γραμμές, ότι 2,5 χιλιόμετρα γραμμές μέσα στην πόλη της Λάρισας είναι αφύλακτες, άφραχτες. Έχουμε νεκρούς κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, τόσα σχεδόν. Τροχαία γίνονται. Έχουμε και έχουν χάσει άνθρωποι διαβάσεις στις ισόπεδες, οι οποίες θυμίζουν 1950. Ναι. Γιατί μαζί με το σύστημα ασφαλείας που δεν ετέθη ποτέ καμία απόφαση του ΟΣΕ από το 1985 όσον αφορά τις γραμμές, τη μεταφορά τους ή την υπογειοποίησή τους στη Λάρισα δεν περπάτησε περισσότερο από αναφορές ή συζητήσεις. Το μόνο πράγμα που θυμάμαι εγώ να έχει γίνει τα τελευταία 25 χρόνια είναι μια ανισόπεδη στη Λάρισα. Έτσι. Για την οποία μάλιστα τότε πολλοί είχαμε ζητήσει να μην γίνει και να αρχίσει να υπογειοποιείται η γραμμή. Αλλά κανείς δεν θέλει να το συζητήσει, όχι μόνο από την πλευρά του ΟΣΕ, αλλά δυστυχώς και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλες τις βαθμίδες. Κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με το θέμα. Έτσι. Για πολλούς λόγους νομίζω. Νομίζω λοιπόν ότι ο ΟΣΕ είναι κάτι που το ξέρουμε. Είναι ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση και κυρίως οι οργανισμοί της βρίσκονται σε ένα συννεφάκι σε οποίο δεν θέλουμε να ξέρουμε τίποτα, δεν θέλουμε να συζητάμε τίποτα. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή η κατάσταση διονύζεται για τον απλούστατο λόγο ότι καμία διοίκηση τα τελευταία 30 χρόνια σε τον ΟΣΕ και σε ανάλογες οργανισμούς σαν τον ΟΣΕ δεν είναι παρά μόνο κομματικές.
Κανείς ποτέ διοικητής δεν αξιολογήθηκε από το αποτέλεσμα των ενεργειών του, αλλά αλλάζουν με τις αλλαγές των κυβερνήσεων με ημετέρους, με αδιάφορο το αποτέλεσμα του έργου στον προηγούμενο χρόνο. Κανένας υπάλληλος δεν έχει αξιολογηθεί ποτέ με βάση το έργο που παράγει, αλλά με βάση αυτά που ακούμε σήμερα, που πέφτουν και από τα σύννεφα και όλο, ότι υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στις μετακινήσεις υπαλλήλων στον ΟΣΕ. Αυτό που θα μου έκανε εντύπωση ήταν να μην υπάρχουν. Έτσι. Γιατί σε όλο το δημόσιο η εικόνα είναι λίγο ή πολύ ανάλογη με ανάλογα προβλήματα. Την δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την παιδεία και την υγεία και τις αλλαγές που χρειάζονται σε αυτές, τις συζητάμε πριν από το 2000, όχι το 2010. Τις συζητάμε την εποχή του Σιμίτη. Ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, να εξυγχρονιστούν, να μεταρρυθμιστούν, να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις, ο τρόπος με τον οποίο δαπανώνται τα λεφτά, να χρηματοδοτούνται καλύτερα, γιατί από το 10 υπάρχει και αυτή η παράμετρος. ΟΣΕ είναι υποχρηματοδοτημένος βαριά, όπως είναι και τα νοσοκομιακά κατά ψέματα. Δεν είχε χρήματα αυτά τα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι ήταν και άλλα προβλήματα, οργανωτικά βαθύτερα, αλλά δεν είχε και χρήματα. Όλα αυτά δεν τα συζητάμε. Αυτή η κυβέρνηση πέρασε μια τετραετία, στην οποία ενώ ήρθε με την επίκληση αλλαγών, μεταρρυθμίσεων κτλ., στην οποία μεγάλες αλλαγές, ανεξάρτητα αν την κρίνει κανείς θετική ή αρνητική την κυβέρνηση, μεγάλες αλλαγές στη δικαιοσύνη που χρειάζονται, στην παιδεία που χρειάζονται, στην υγεία που χρειάζονται, στη δημόσια διοίκηση γενικώς, άρα και στον ΟΣΕ, που είναι απαραίτητες, δεν τις συζητάμε καν πλέον. Τις έχουμε βάλει κάτω από το χαλί. Προσποιούμαστε ότι ο ΟΣΕ είναι μια χαρά. Είπε ο κύριος Καραμαλής στη Βουλή ότι είναι ασφαλέστατος 10 μέρες πριν. Μήπως, κύριε Παριώτα, φταίμε και εμείς οι πολίτες, και δεν μιλάω τώρα για τον ΟΣΕ, να μιλήσουμε για το νοσοκομείο. Πόσα προβλήματα έχετε στο νοσοκομείο και εσείς από πρώτο χέρι το γνωρίζετε και το ζείτε. Και το βουλευτική δημοκρατία φταίμε όλοι. Έτσι. Υπάρχει ένα παλιό τετριμένο ρητό που λέει ότι έχουμε τους ηγέτες που ψηφίζουμε και που μας εκφράζουν και μας χαρακτηρίζουν. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι. Και στις δημοκρατίες τα αποτελέσματα της δημόσιας διοίκησης αντανακλούν όλο το σύστημα και την ευθύνη ολωνών μας. Δεν πιστεύω, και να το πω καθαρά, ούτε οι εργαζόμενοι είναι αθώοι, ούτε οι από πάνω είναι αθώοι. Έτσι. Όλοι είμαστε μέρος του προβλήματος εκεί που δουλεύουμε. Όταν βλέπουμε, ανεχόμαστε ή διαιωνίζουμε πολλές φορές για φτωχά συντεχνιακά συμφέροντα καταστάσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες. Τα μισά ελληνικά νοσοκομεία με ευρωπαϊκούς όρους πιστοποίησης και χαρακτηρισμού έχουν ολόκληρες υπηρεσίες οι οποίες δεν παίρνουν ISO. Έτσι, ISO. Δεν παίρνουν πιστοποίηση. Τα λειτουργούμε, κάνουμε δουλειά, κάνουμε θαύματα καμιά φορά, όπως έκανε το ΕΣΥ στο εκείνο το βράδυ στη Λάρισα, θαύματα, και το ένα νοσοκομείο και το άλλο. Έτσι. Κάνουμε θαύματα, αλλά αυτό που έχουμε στα χέρια μας παντού, δεν λέω μιλάω για τα νοσοκομεία, πολλές φορές είναι αθλειότητα και έχει απορροφήσει και εκατομμύρια για να παραμένει αθλειότητα. Το τραγικό είναι ότι η υπεκφυγή ότι δεν είχαμε λεφτά, είμαστε μια φτωχή χώρα, με δεδομένα τα δάνεια που έχουμε καταπιεί και τις άλλες τόσες επιδοτήσεις ευρωπαϊκές που έχουμε καταναλώσει, χωρίς να τις χρωστάμε. Έτσι. Δεν έχουμε ούτε καν δικαιολογία ότι δεν είχαμε χρήματα. Έχουμε ένα σύστημα πολιτικό το οποίο παράγει αυτό που παράγει και στο οποίο είμαστε συνένοχοι σε μεγάλο βαθμό. Το βλέπουμε, το καμαρώνουμε, το ξαναψηφίζουμε. Έτσι δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Να. Έχετε δίκιο, κύριε Παριώτα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Μου δώσατε την ευκαιρία να πω και αυτό το κομμάτι, γιατί είναι νομίζω πιο σημαντικό. Πέφτουμε από τα σύννεφα σαν χώρα. Έτσι. Κάνουμε τώρα, το έχουμε αντί να συζητάμε την ουσία των προβλημάτων, έχουμε ξαναρχίσει το γνωστό γαϊτανάκι το οποίο με εξοργίζει, έτσι, την ανθρωποφαγία, να την πληρώσει ο σταθμάρχης, ο συνάδελφος από τον Βόλο, να κρεμάσουμε κάποιον στην πλατεία, σαν και καλά, για να το ξεχάσουμε ουσιαστικά. Αλλά γιατί έγινε αυτό και πώς θα εξασφαλίσουμε να μην ξαναγίνει, δεν το συζητάμε, δεν το συζητήσαμε στη Μάνδρα, δεν το συζητήσαμε στο Μάτι, το ξαναβρίσκουμε μπροστά μας στον ΟΣΕ και πολύ φοβάμαι ότι σε ένα-δύο χρόνια ξαναβρούμε μπροστά μας, θα κάνουμε την ίδια κουβέντα, γυρί να είμαστε. Θα λέμε τα ίδια πολύ φορά. Έτσι. Θα έχουμε κρεμάσει κάποιον στην πλατεία, φταίει δεν φταίει, είναι αδιάφορο, και μετά θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε μέχρι την επόμενη φορά. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.